Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο εφετείο Αθηνών. Λίγο πριν τις 3 το πρωί υπήρξαν προειδοποιητικά τηλεφωνήματα σε δύο μέσα ενημέρωσης με τον άγνωστο να δίνει περιθώριο 40 λεπτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φύλακας του εφετείου είδε δύο άτομα να αφήνουν μια τσάντα στα σκαλοπάτια και να απομακρύνονται με ταχύτητα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και απέκλεισε το σημείο, ενώ στο εφετείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ομάδα από το τμήμα εξουδετερούσης εκρηκτικών μηχανισμών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν τις κάμερες της περιοχής προκειμένου να δουν αν έχουν καταγραφεί οι δύο άνδρες ή το δρομολόγιο διαφυγής τους, ενώ αξιολογούν και τη μαρτυρία του φύλακα του εφετείου.